γονείς μας που μετά από 12 ώρες διαδρομής, σαν διαμαρτυρία για όλα τα δεινά που περνάει η χώρα μας, οδηγήθηκαν στο μνημείο του Κυνέγυρου, ενός σπουδαίου μαραθωνομάχου, προκειμένου να τον τιμήσουν για την προσφορά του στον ελληνισμό. Ο Κυνέγυρος, να αναφέρουμε, ήταν αδερφός του Εσχύλου. Ήταν ένας σπουδαίος αγωνιστής που όταν οι Πέρσες έσπευσαν να φύγουν με το στόλο τους, ο Κυνέγυρος προσπάθησε να κρατήσει το πλοίο με το χέρι του και τότε ένας Πέρσης του ακροτηρίασε το χέρι. Ανεβαίνει το σκαλοπάτι και το αδειάζεις. Και πού είναι το χώμα από το τύμβο έρχεται στα πόδια του Κυνέγυρου, όπως και μία ελιά. Από το πεδίο της μάχης, χώμα στον πολεμιστή. Ο Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Ελευσίνας, τον κύριο Τσουκαλά Γεώργιο, τους κυρίους αντιδημάρχους και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον Διοικητή και όλα τα μέλη του Λιμεναρχείου Ελευσίνας. Επίσης, ευχαριστούμε το Σόρας FM και Σόρας TV για την κάλυψη της γιορτής μας και το Άρτα FM και το Θανάση Παπαθανασίου που θα αναμεταδώσει. Ευχαριστούμε την εκπομπή Άρωμα Ελλάδας, το κανάλι NS TV της Νέας Σμύρνης και επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλιπραντή Γρηγόρη για την παροχή που μας διέθεσε σε νερά, το κατάστημα Old Baker, το Πανελλαδικό Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών, το κατάστημα Μεσογειακών και φυσικά όλους τους ενεργούς Έλληνες πολίτες που με εθελοντική εργασία προσέφεραν υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα βίντεο, τα γραφικά, τις ενδυμασίες, τις χορογραφίες, τη μουσική, το τραγούδι, που όλα έγιναν για την απόψινή εκδήλωση ειδικά, για να έχουμε μία μαγική βραδιά. Ο πρώτος Ελλάνιος υπορμαραθώνιος Εχετλέος οργανώθηκε με πρωτοβουλία ομάδας εφέδρων και υποστηρίχθηκε από ελεύθερους Έλληνες πολίτες. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο Εχετλέος ήταν ένας δυνατός πολεμιστής που πολέμησε τους Πέρσες και κανένας δεν γνώριζε την προέλευσή του. Ο πρώτος Ελλάνιος υπερμαραθώνιος είναι ένας μαραθώνιος χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά καθαρά συμβολικό. Με αφετηρία τον τύμβο του μαραθώνα, συμβολίζοντας τον καθημερινό αγώνα των Ελλήνων ενάντια σε όλες τις χθόνιες ενέργειες όπου έφεραν τον ελληνικό λαό σε αυτή τη γενοκτονία και τερματισμό εδώ, στην Ελευσίνα, που συμβολίζει την έλευση της ελευθερίας του έθνους μας και του ελληνικού ιδεώδους. Να αναφέρουμε ότι η λέξη «μαραθώνιος» προέρχεται από την ιστορική διαδρομή του ηρωικού Έλληνα στρατιώτη που μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. έτρεξε από το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να μεταφέρει τα νικητήρια νέα με τη λέξη «νενικήκαμεν». Ο πρώτος επίσημος Ολυμπιακός Μαραθώνιος
διεξήχθη στις 29 Μαρτίου το 1896 με αφετηρία τον τύμβο του Μαραθώνα και τερματισμό εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ένας εκ των δρομέων ήταν ο Σπύρος Λούις. Κάποια στιγμή του αγώνα, ένας αγγελιοφόρος φτάνει στο στάδιο και αναγγέλει: «Προηγείται Έλλην!» Ακολούθησε ένα παραλήρημα και τότε ο διάδοχος Κωνσταντίνος σπέβδει και αναμένει τον πρώτο δρομέα στη συμβολή των οδών Λεωφόρο Κηφισίας και Ηρώδου Αττικού, όπου καταφθάνει ο Σπύρος Λούις, τον οποίο και συνοδεύει τιμητικά μέχρι το τέρμα εντός του σταδίου. Δεύτερος τερμάτισε ο Βασιλάκης. Η είσοδος του Λούις στο στάδιο ξεσήκωσε όλους τους θεατές, που όλοι όρθιοι ζητοκράβγαζαν ρυθμικά το όνομά του. Ο ιδρυτής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, τον πλησίασε και του είπε: «Σήμερα έγραψες ιστορία». Μια ιστορία προσπαθούμε να γράψουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες, προσπαθώντας να απελευθερωθούμε από όλα τα δεινά που περνάει η χώρα μας, και όπως ο Μέγας Αλέξανδρος με τη στοχευμένη του στρατηγική, τη σοφία και την αγωνιστική Ανδρεία πέτυχε την νίκη, έτσι και εμείς οι Έλληνες ενωμένοι και με πείσμα θα πετύχουμε την έλευση της ελευθερίας και θα φωνάξουμε «Ναι, νικήκαμεν». Έχουμε την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο εγγονός του Σπύρου Λούι, ο κύριος Νίκος Λούις. Τον παρακαλούμε πολύ να ανέβει να μας πει δύο λόγια και να προβεί στην απονομή των μεταλλίων. Ευχαριστώ. Παρακαλείστε όσοι είστε όρθιοι, επειδή υπάρχουν και νέες καρέκλες, να έρθετε να καθίσετε. Καλησπέρα σας, συνέλληνες, ο Σπύρος Λούις. Ένας απλός Έλλην. Ένας απλός Έλλην που με ψυχή πίστεψε και νίκησε και έστειλε μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες έχουν ψυχή. Αισθάνομαι ότι είναι εδώ. Χαιρετίζει τους συνάθλητές του που έλαβαν μέρος στον υπερμαραθώνιο και συγχαίρει τους οργανωτές, όλες τις ομάδες που συνείσφεραν και οργάνωσαν αυτήν την γιορτή, τον αγώνα, και σας εύχεται εκείνος ταχεία νίκη, και θα είναι νίκη. Γιατί οι Έλληνες έχουν ψυχή. Έτσι δείξαμε. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω οι Έλληνες. Ευχαριστώ εκ μέρους. Παρακαλούμε τους εκπροσώπους των εφέδρων να έρθουν να παραλάβουν το κύπελό τους, το μετάλλιο. Okay.
συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ο Λιώσης ο Αντρέας να παρανέβε πάνω παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Σαν αρχαιότερος της Οργανωτικής Επιτροπής μου είναι τιμή να μιλήσω πρώτος. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους χορηγούς, τους εθελοντές, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η εκδήλωση, τους καλλιτέχνες που θα μας ανεβάσουν το συναίσθημα, αλλά στους συμμετεχόντες δεν θα πω ευχαριστώ γιατί θα είναι λίγο. Θα πω ένα μεγάλο εύγε. Δείξανε υπέροχη αντοχή, μεγάλη ψυχή. Τους παρακολούθησα από τον Τίμο μέχρι εδώ. Έτρεξα μαζί τους. Σας εγγυώμαι ότι πραγματικά είναι Έλληνες. Για σας έχω μια παρένεση. Κλείστε στην καρδιά σας την Ελλάδα και θα μεγαλουργήσετε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κούλης Σπυρίδων. Είμαι έφετρος Άλεξ Πλωτσής των Ειδικών Δυνάμεων, Λοχίας. Και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τα τόσα ξενίκια που δώσατε για να στηθεί όλο αυτό που βλέπουμε. Όταν ξεκινήσαμε την ιδέα με τον Ευγένιο τον Χριστοδούλου, στις 10 Ιουνίου, συγγνώμη, 10 Ιουλίου, δεν έχουν κλείσει 2 μήνες. Ήμασταν 2. Προσθέθηκαν άλλοι 4, γίναμε 6. Μετά, αυτό που βλέπω δεν το περίμενα. Έλεγα ότι θα τρέξουν μαζί μας άλλοι 10 βλαμμένοι, αλλά τελικά οι βλαμμένοι ήταν περισσότεροι. Και να είστε καλά. Και από ό,τι φαίνεται οι βλαμμένοι είναι οι πραγματικοί Έλληνες. Να πω 2 λόγια σε όσους όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο δεν μας βοήθησαν όσο έπρεπε, γιατί νομίζω ότι οι λόγοι που βάλαμε στο δελτίο τύπου και στην προκήρυξη του αγώνα είναι συνυφασμένοι με τον ελληνισμό. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία, συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, όχι μόνο δεν μας βοήθησαν φίλοι και συγγενείς, και λυπάμαι που το λέω, αλλά μας πολέμησαν κιόλας. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο σε καθέναν από αυτά τα υπέροχα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα ΟΔΕΒΟ και την ομάδα Πρωτοβουλίας Εφέδρων, και να πω και ένα τελευταίο. Κάναμε κάτι προσωπικά σαν έφεδροι. Γι' αυτό και ονομάσαμε την ομάδα Ομάδα Πρωτοβουλίας Εφέδρων. Άσχετα από λέσκες, από συνδέσμους και από ηγεσίες που θα είχαμε μπλέξει με άλλα πράγματα. Λοιπόν, το κάναμε σαν μια ομάδα σφιχτή, όπως είμαστε, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά στο βουνό και στη θάλασσα με τα παιδιά, και νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δικιά σας, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είχε μια κάποια επιτυχία. Αν και επικοινωνήθηκε πολύ αργά,
όμως η επιτυχία είναι εμφανής και προφανής. Τώρα, να σας παρουσιάσω το μικρότερο της ομάδας, τον Ανδρέα τον Λιώση, ο οποίος είναι ο μικρούλης, αλλά είναι πολύ δυναμικός. Να σας πει δύο λόγια, από την καρδιά του. Εμείς δεν έχουμε τευτέρια όπως η πολιτική να διαβάζουμε, αλλά λέμε ό,τι μας οδηγεί η καρδιά να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Λιώση Ανδρέας, όπως είπε και ο φίλος μου Σπύρης ο Κούλης. Και είμαι έφεδος πολίτης οπλίτης, ειδικών δυνάμεων. Και αυτοί εδώ με παρασέρνουν, βασικά. Και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε μαζί. Πιστεύω ότι με αυτή την ενέργεια που κάναμε τον Παναθώνιο, εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι θέλω να ξεσηκώσουμε όλους τους ανθρώπους. Ο ένας να λέει στον άλλον διάφορα πράγματα, να σκέφτονται, να ενημερώνονται, να λένε ποια είναι η Ελλάδα, να γνωρίζουν, να ξέρουν τι κάνουν, να σηκωθούν από τις καφετέριες και να πηγαίνουν και φυσικά στις καφετέριες, αλλά να κάνουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως αυτό εδώ που κάνουμε σήμερα. Και να γίνουν και άλλα τέτοια πράγματα, ώστε να γίνει καλύτερη Ελλάδα. Και να έχουμε πολλές θετικές σκέψεις. Αυτό θα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι βλέπετε, παίρνετε μια ιδέα από την ψυχή της ομάδας, έτσι. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε το φύλακα της ομάδας, όποιος μας δέρνει, αποτυπωνόμαστε σε αυτόν. Είναι ο Γιάννης Παπαντονίου, ο οποίος λόγω μεγέθους... Να είστε καλά, είναι υπερβολικός όπως πάντα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά, ελπίζω να δώσει δύναμη ο Θεός στον κύριο Αρτέμη, γιατί πιστεύω ότι έχει στις πλάτες του πολλά πράγματα πάνω. Είναι πολύ βαριά αυτά που κουβαλάει. Αυτό θέλω να πω μόνο και να ξέρω ότι παίρνουμε δύναμη από αυτόν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λίγα και καλά από ό,τι είδατε από το Γιάννη. Τώρα είναι η σειρά του Νίκου του Βαμβακούση. Είναι ο λόγιος της ομάδας. Ο γραφέας, θα σας τον παρουσιάσουμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε εσείς, εσάς που είστε εδώ. Ευχαριστούμε εσάς που δεν μπορούσατε να έρθετε σήμερα. Δεν ευχαριστούμε αυτούς που δεν ήταν εδώ. Όχι επειδή δεν μπόρεσαν, αλλά επειδή δεν ήθελαν. Και ήταν αρκετοί που καλέστηκαν και δεν ήρθαν. Δεν ευχαριστούμε και τους ταγούς της πολιτικής μας ηγεσίας που και να τους καλούσαμε δεν νομίζω να κατεδεχόντουσαν, γιατί αυτοί έχουν μετατρέψει την λέξη δημοκρατία, την έχουν κάνει κοινοβουλευτισμό της πλουτοκρατίας, έχουν μετατρέψει τη λέξη δικαιοσύνη, την έχουν κάνει fast food και τη λέξη πατρίδα την έχουν κάνει κατηγορία. Άμα σε πουν πατριώτη, εθνικιστή, εθνιστή ή Έλληνα, είσαι υποψήφιος για να μπεις φυλακές. Δεν πειράζει. Ας μπούμε φυλακές. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να μεταδώσουμε και το αθλητικό ιδεώδες, αλλά και το πατριωτικό φρόνημα, το λίγο που έχουμε, να το πολλαπλασιάσουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε και πάλι. Ο Ευγένιος ο Χριστοδούλου είναι ο εμπνευστής μαζί με τον Σπυρίδων Ακούλη. Θα σας κάνει και αυτός ένα σύντομο χαιρετισμό. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ πέρα. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε γιατί αισθανόμασταν την ανάγκη σαν οπλίτες πολίτες να κάνουμε και εμείς κάτι για αυτή τη χώρα η οποία διαλύεται από τους ελληνόφωνους πολιτικούς και αυτά τα μαγαζάκια, τα κόμματά τους, οι οποίοι με δύο όπλα που χρησιμοποιήσανε προσπαθούν να διαλύσουν αυτή τη χώρα, να την κάνουν οικόπεδο, δηλαδή σε κομμάτια και να την πουλήσουν κομμάτι-κομμάτι. Και μάλιστα προσπαθούν να τη φτωχύνουν, μόλις αποκαλύφθηκε ότι αυτή η χώρα είναι πολύ πλούσια.
αυτοί οι κοπρίτες που κυβερνάνε, οι οποίοι... οι οποίοι παραδίδουν και διαλύουν τη χώρα και υπογράφουν μνημόνια ανεφόρων και αμετακλήτως. Αυτά δεν υπογράφονται, παιδιά, ούτε όταν μια χώρα κάνει πόλεμο. Αυτοί παραδίδουν τη χώρα χωρίς πόλεμο. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό δεν είναι κάτι προδοσία. Πρέπει να βρούμε καινούριες λέξεις. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από κάτι προδοσία. Για τον οικονομικό τομέα θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι που ζούμε τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί είναι όλα πολύ καλά σχεδιασμένα. Μπήκαμε σε αυτήν τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, στην οποία βέβαια μας καταντήσανε Ενωμένη Ασία και Αφρική. Λοιπόν, και πέσανε κάποια κονδύλια για να μπορέσουμε να ενταχθούμε καλύτερα. Βέβαια, αυτά τα κονδύλια εξαφανίστηκαν και η αγροτική οικονομία της χώρας, η βιομηχανία και η βιοτεχνία και η αλληλεία εξαφανίζονται. Επίσης, σήμερα μας μιλάνε για κάποιο χρέος. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο οποίος καθορίζει το χρέος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν είναι της Ελλάδος, είναι του Ρότσιλντ, δηλαδή μιανούς χιονιστή Εβραίου. Μας λέει ότι χρωστάμε κάποια χρήματα, τα οποία βέβαια συνεχώς ανεβαίνει αυτό το νούμερο, δεν ξέρουμε τι νούμερο είναι, παρόλο που ξεζουμίζουν τη χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, την ξεζουμίζουν εντελώς. Έχουν φτωχύνει τους Έλληνες, αλλά αυτοκτονούν οι Έλληνες, αλλά κανένας λαθρομετανάστης δεν αυτοκτονεί. Αυτοί παίρνουν μια χαρά, παίρνουν και επιδόματα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ένας που έχει μια ιδιωτική επιχείρηση που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει τι χρωστάμε και δανειζόμαστε από ένα άλλο μαγαζί του που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Δούνου του. Κάπως περίεργο εμένα μου φαίνεται αυτό να μπορεί να συμβεί. Επίσης λένε ότι δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Ακόμα και με 1% να δανειζόμαστε, που δεν είναι τόσο, είναι από 5,5 μέχρι 11, θα σας πω το εξής. Εκεί που έχουν κατατάξει την ελληνική οικονομία και λένε ότι είναι σε ο οίκος Moody's και τα λοιπά και τα λοιπά, στα 3 γάμα, 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 δέλτα. Λοιπόν, σημαίνει ότι ένα ομόλογο ελληνικό που κάνει ας πούμε 100 εκατομμύρια, το πουλάνε 100 εκατομμύρια, δηλαδή το δίνουν σαν 100 εκατομμύρια, δηλαδή ότι χρωστάμε 100 εκατομμύρια και σπράττουν 20. Πληρώνουμε τόκους όμως για 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή είναι τόσο κοπρίτες, τόσο αχρίοι. Λοιπόν, το άλλο τους όπλο είναι η λαθρομετανάστευση. Θέλουν να αλλάξουν τον πληθυσμό στη χώρα. Οι Έλληνες να μην μπορούν να γεννάνε καθόλου, το καλύτερο κεφάλαιο το ελληνικό να φεύγει στο εξωτερικό και να γεμίσουμε Αιγύπτους. Θέλω να σας πω εδώ ότι μόλις γυρίσανε από τις διακοπές τους, οι κοπρίτες από τις διακοπές τους, τι κάνανε. Το πρώτο που κάνανε να ψηφίσουν το λεγόμενο αντιρατσιστικό, δηλαδή να μην μπορούμε τα καν να μιλάμε. Δεν φτάνει ότι μας σκοτώνουν και δεν μπορούμε να αμυνθούμε, διότι άμα αμυνθούμε θα μπούμε στη φυλακή. Έχουμε και εμείς αλβανικές συμμορίες, να πούμε και πακιστανικές συμμορίες, σφάζουν, σκοτώνουν, δεν πληρώνουν και αν εμείς αντισταθούμε μπαίνουμε στη φυλακή. Ποιον εξυπηρετούν αυτοί οι κοπρίτες? Λοιπόν, ψηφίζουν το αντιρατσιστικό και τι άλλο ρε παιδιά. Τα δικαιώματα λέει των μουσουλμάνων, να γίνει μουσουλμανικό τέμενος. Όχι! Από πού και ως που οι κοπρίτες θέλουν να κάνουν μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα ενώ δεν υπήρχε και μάλιστα τέμενος, όχι κάποιο τζαμί, γιατί έχουν 230 τζαμιά. Το τέμενος σημαίνει επίσημη αναγνώριση του Ισλάμ στην Ελλάδα. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Λοιπόν, θέλω να τους πω ότι αυτό λύνεται με δύο τρόπους, τελειώνω, με δύο τρόπους. Όπως αυτοί το κάνουν με το οικονομικό τομέα και απ' την άλλη να διαλυθούμε εμείς και να κομματιαστούμε, το αντίθετο πρέπει να κάνουμε εμείς. Υπάρχει ο οικονομικός τομέας, οι οποίες, όπως το είδα εγώ και το πιστεύω, εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη προσφορά του Αρτέμις Ωρα, και από την άλλη πλευρά πρέπει εμείς να ενωθούμε εναντίον τους. Αυτά τα δύο πρέπει να πετύχουμε οπωσδήποτε. Καλό. Μην κάνεις πάσα. Λένε ότι λέω πολλά. Λοιπόν, σταματάω εδώ πέρα. Ήθελα να σας πω ότι με όλα αυτά που κάνανε, ξυπνήσανε την ελληνική εφεδρεία. Αυτό είναι το τέλος τους. Η αρχή του τέλους τους είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
Παρακαλούμε πολύ τον κύριο Λούι να έρθει να κάνει την απονομή. Λέω ότι τα κύπελα είναι για να θυμόμαστε. Η ελιά είναι για να σεβόμαστε. Και η απονομή του Επαύλου που παραλαμβάνεται είναι προσωπική στον κάθε έναν για αυτά που κάνετε. Η ψυχή και το μυαλό την έχετε μέσα σας, δεν χρειάζεται να σας δώσει από αυτά. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, εκ μέρους του Κέντρου Ελευσινιακών Μελετών Δάιρα, ο Αρτέμις Όρας θα καταθέσει στεφάνι εις τιμήν του κυνέγυρου. Παρακαλώ, κύριε Σόρα. Παρακαλούμε την κυρία Σέβη Λαμπράκη να ανέβει στη σκηνή να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Η παρουσία όλων σας είναι πραγματικά συγκινητική. Δηλώνουμε με διαφορετικό τρόπο σήμερα το συναίσθημά μας, τη θέλησή μας, την επιδίωξη του αγώνα που κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια, εμφανώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ανταποκριθήκατε τόσο αυθόρμητα και πηγαία σε αυτό το κάλεσμα, που είναι δηλωτικό της συνέχισης του αγώνα. Δηλώνει την ελληνοψυχία όλων. Θεωρώ ότι όσοι βρίσκονται εδώ είναι ελληνοδονούμενοι, ομοδονούμενοι. Έχουν ένα όραμα μπροστά τους, όπως το δικό μας το όραμα, να φτάσουμε στο σημείο που όλοι επιθυμούμε και είναι η πολυπόθητη ελευθερία σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά, δεν θα σας κρατήσω γιατί υπάρχει αρκετό υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε καλά και πιστεύω, εύχομαι, ελπίζω, πολύ σύντομα ανάλογες προσπάθειες, ενέργειες, εκδηλώσεις να δώσουν ένα ηχηρότερο μήνυμα εκεί που πρέπει να φτάσει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Η κυρία Βίκη Χαραλάπους θα ανέβει να μας πει 2 λόγια. Καλησπερίζουμε όλους τους συνέλληνες. Για ακόμα μία φορά, όλοι μαζί, με μία ψυχή, βρεθήκαμε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε αυτό τον υπερμαραθώνιο. Ο υπερμαραθώνιος που οργανώθηκε είναι καθαρά συμβολικού χαρακτήρα. Είναι ένα μήνυμα ψυχής. Όλοι εμείς πολεμάμε την ελευθερία της Ελλάδος. Η γενοκτονία είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο βιασμός της Ελλάδος είναι καθημερινό φαινόμενο. Γίναμε πειραματόζωα, κάθε μορφής. Δεν μπορούμε να μείνουμε πλέον χωρίς να κάνουμε πράξεις. Όλοι μαζί, με ένα σκοπό,
Η Ελλάδα είναι δικιά μας. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνάται από Έλληνες. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνάται από ανθρώπους που πονάνε αυτόν τον τόπο. Το σύμβολο του ελληνισμού, η ελευθερία, δεν μπορεί να καταπατάται συνεχώς. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε που κάθε φορά σε κάθε κάλεσμα είστε σύσσωμοι, ομόψυχοι, με μία δύναμη, μία φωνή. Θέλουμε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα είναι δικιά μας. Αυτός ο υπερμαραθώνιος ας γίνει ένα μήνυμα βροντερό. Θα κάνουμε υπερμαραθωνίους όπου μπορούμε. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες σαν μία ροή ενέργειας, ροή ανθρώπων, ροή ψυχής προς την ελευθερία. Δεν μπορεί να αφήνουμε πλέον να μας κυβερνάνε ξένοι, Εβραίοι και οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο αγώνας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επίσης είναι μια πολύ όμορφη δόνηση ψυχής. Θα το χαρούμε και ελπίζω σύντομα στον επόμενο υπερμαραθώνιο στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Πελοπόννησο, παντού. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μανώλης Λαμπράκης θα ήθελε πάρα πολύ απόψε να βρίσκεται κοντά μας, όμως λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν γινόταν αυτό. Θα έχουμε όμως μαζί του σύνδεση μέσω Skype, αμέσως τώρα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τα ζωντανά προγράμματα αυτά έχουν, δεν είμαστε κονσέρβα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση και δεν θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε στο σημείο αυτό παρακαλούμε τον κύριο Αρτέμη Σόρα να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό και να μας πει δύο λόγια. Αγαπητοί μου συνέλληνες, τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και είστε όλοι παρευρισκόμενοι και μεγάλη τιμή στα παιδιά και στους εφέδρους που τελείωσαν τον υπερμαραθώνιο και που τόσο καλά οργανώθηκε. Θα σας πω δύο λόγια, αν και είμαι ταξιδεμένος πολύ και έχω να κοιμηθώ τουλάχιστον δύο ημέρες συνεχόμενες και τις υπόλοιπες κοιμόμουν μία μέρα. Οι έφεδροι που είδαμε εδώ, τα παιδιά, όλοι μας κάναμε στρατιώτες. Όλοι οι Έλληνες και αυτοί που αγάπησαν την πατρίδα πήγαμε στρατιώτες. Εκτός από εκείνους που δεν αγαπούσαν την πατρίδα και που δεν ήταν Έλληνες. Και δυστυχώς είναι πολύ πολιτικοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τι υπηρετήσαμε στην πατρίδα. Τι ορκιστήκαμε. Είμαστε νέα παιδιά, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Τι ορκιστήκαμε, αγαπητοί. Ποιοι το ξέχασαν αυτό. Οι μανάδες μας δεν ήταν στους όρκους, οι αδερφάδες μας δεν ήταν. Μετά τα παιδιά των αδερφών μας δεν ήταν. Γιατί μωρέ τα ξεχάσαμε αυτά. Τι ορκιστήκαμε, τι θέλαμε όλοι. Το μέλλον, τα σύνορά μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας. Αυτά δεν ορκιστήκαμε. Τώρα γιατί κάποιοι λοιπόν δεν ξέρουν τι ακριβώς ορκίστηκαν. Εγώ θέλω να πω και χαιρετίζω την κίνηση των εφέδρων όπου θυμούνται και ξέρουν καλά τι ορκίστηκαν
και ήταν μια κίνηση έξω από λέσχες, έξω από συνδικάτα, από σωματεία. Είπαν τα παιδιά ότι πολεμήθηκαν. Γιατί να πολεμηθούνε? Εγώ θα σας καταθέσω μια προσωπική μου άποψη. Μα στην Αμερική, μα στην Αυστραλία, μα παντού σε όλο τον κόσμο, στη Γερμανία, όλα τα σωματεία, οι προέδροι τους, εντελώς τυχαία, είναι ή συνδικαλισμένοι με κάποια κόμματα ή δογματισμένοι με κάποια κόμματα. Γιατί? Δεν είδα κανένα σωματείο ούτε στην Αμερική, δεν είδα ούτε στην Αυστραλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε πουθενά, ενώ είναι παντού Έλληνες. Η Αμερική έχει 3 εκατομμύρια. Όλα τα σωματεία είναι δογματισμένα, στοχευμένα και πολεμούν κάθε κίνηση. Χαιρετούμε την ελεύθερη κίνηση των ελευθέρων πολιτών, των εφέδρων και κάθε ελεύθερων πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Είπα και πάλι ότι δεν έχω παδούς, έχω αδερφούς. Ναι, έχω αδερφούς. Είστε όλοι αδέρφια μου. Και πρέπει να το καταλάβετε όλοι μαζί. Είπε κάποιος αξιότιμος έφεδρος, λέει, βγάλαν αντιρατσιστικό νόμο. Καλά, αν διαβάσετε τον αντιρατσιστικό νόμο, δίπλα έχει τη φωτογραφία μου. Δε, τόσα χρόνια δεν είχε βγει, τώρα βγήκε αντιρατσιστικός. Έχει 9 άθρα. Τι τα χρειάζονται? Όμως, αγαπητοί συνέλληνες, βίασαν το Σαμαρά οι λέσχες της Αμερικής να βγάλει οπωσδήποτε αντιρατσιστικό. Δεν φαντάζεστε πόσο μ' αρέσει ο αντιρατσιστικός. Όμως, μιας και είμαι εδώ, θα σας αναγγείλω μερικά. Αυτοί κάνουν ρατσισμό. Κάνουν ρατσισμό και θα σας δώσουμε στις επόμενες μέρες, και τώρα θα σας πω μερικά. Δημιούργησαν το 1890 το KIS, δηλαδή το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί το είπατε Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, αφού το Ισραήλ έγινε το 1947? Πού το ξέρατε ότι θα φτιάχτε Ισραήλ? Φτιάνετε πρώτα το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο στην Ελλάδα, όπου είναι κράτος εν κράτη? Αυτό είναι ρατσισμός κατά τον νόμο τον ελληνικό, και τις επόμενες μέρες θεωρώ και θα ζητήσω από το λαό μας και μέσα το διαδίκτυο να έρθουν δικηγόροι να καταθέσουμε μήνυση στο Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, που είναι αφορολόγητο στην Ελλάδα μου μέσα, δεν έχει πληρώσει ποτέ εφορία και κάνει ρατσισμό στους Έλληνες. Αυτός είναι ο ρατσισμός. Δεν είμαι εγώ ρατσιστής, εγώ είμαι Έλληνας. Ρατσισμό κάνουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση, οι οποίοι για κάποιο λόγο βάλανε και ότι μαζί με την μήνυση που θα φας τη φυλακή θα σου στερήσουν και τα πολιτικά δικαιώματα. Α, ναι, γιατί τώρα έχω. Πούντα! Αγαπητοί συνέλληνες, ρατσισμός είναι όταν ο Έλληνας πεθαίνει και δεν έχει σύνταξη. Ρατσισμός είναι όταν δεν έχει δουλειά. Αλλά τελικά, 4 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια συντάξεις σε αλλοδαπούς, που δεν θα κρίνουν αν καλός ή κακός, παίρνουν συντάξεις και επιδόματα. Είναι ρατσισμός, κύριοι. Είναι ρατσισμός. Αυτό είναι ρατσισμός, κύριοι. Είναι ρατσισμός όταν μου δίνουν φάρμακα και με δηλητηριάζουν τα παιδιά μου και εμβόλια. Είναι ρατσισμός στη χώρα μου. Αυτό είναι ρατσισμός. Ο Έλληνας διώκεται με το μεγαλύτερο ρατσισμό των αιώνων. Και θέλουν να μου βγάλουν αντιρατσιστικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ρατσισμός που μαζευόμαστε και ενωνόμαστε? Είναι ρατσισμός η ένωση των Ελλήνων? Αυτό είναι ο ρατσισμός. Ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ ρατσιστής. Αυτοί είναι ρατσιστές και τις επόμενες μέρες θα το αποδείξουμε. Και θα υπάρξουν μηνύσεις. Μας δώσαν αφορμή με αυτό το νόμο να αρχίσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Ποιοι είναι, τι κάνουν εδώ και με ποιο λόγο μας σκοτώνουν. Να θυμάστε, αγαπητοί μου συνέλληνες, ότι είμαστε μόνοι μας. Οι ιδέες φουντώνουν, ο Έλληνας, όπως είπε και ο Λαμπράκης, καλή του ώρα. Είμαστε δημιουργοί. Ούτε τρελοί, ούτε βλαμμένοι. Έχουμε λογική. Και κάθε λογικός άνθρωπος έχει Θεό στο κεφάλι του. Όποιος δεν έχει λογική, δεν έχει Θεό. Εμείς έχουμε πολύ και μέσα στους αιώνες το έχουμε αποδείξει. Σήμερα λοιπόν η λογική επικρατεί. Είδαμε τι έγινε, σας τα αποδείξαμε. Τα οικονομικά εργαλεία δεν ήρθανε μόνο για τα χρήματα τα οικονομικά. Για να δείτε για ποιο λόγο το έκαναν, πώς το έκαναν, πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια, πώς σας έκλεβαν, πώς ήρθανε να μου πούνε ότι η Ελλάδα μου κάνει 500 δις, 400 και τελικά δεν χρωστάω τίποτα. Πώς σε σκοτώνει σιγά σιγά, πώς σου αλλάζει την ιστορία, πώς σου αλλάζει τη γλώσσα, για ποιο λόγο? Δεν είναι ρατσισμός να μου πειράζεις τα λαογραφικά μου στοιχεία? Δεν είναι ρατσισμός να μου αλλάζεις την ιστορία? Δεν είναι ρατσισμός να μου κόβεις την αλφαβήτα μου? Δεν είναι ρατσισμός να έρχεσαι να μου
παθαίνεις πως θα φτιάξω. Δεν είναι ρατσισμός όλα αυτά. Τι είναι ρε συνέγινες όλα αυτά. Δεν τον έχουμε άλλο. Η συνένωση των Ελλήνων είναι γεγονός ακόμα και με τη σημερινή κίνηση που λέγεται υπερμαραθώνιος. Ήταν μια ενωτική κίνηση που έδειξαν τη δύναμή τους και οι έφεδροι και οι μόνιμοι θα δείξουν και όλος ο λαός και θα καταλάβουν ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το μέλλον είναι δικός μου, κανένας προφήτης δεν θα μου πει πώς να ζήσω. Εμείς θα το χαράξουμε με τα δικά μας χέρια, τη δικιά μας λογική και όποιος είναι απέναντί μας είναι απέναντι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ναι κύριε, πρέπει να κυβερνηθεί από Έλληνες. Κοιτάξτε τι έγινε. Δεν είναι τυχαίο, δεν το λέω τυχαία. Δεν προκαλούμε μίσος με κανέναν. Δεν κυνηγάμε φαντάσματα. Κυνηγάμε όλα αυτά τα κακά παιδιά που κάναν τα άσχημα πράγματα, τα οποία εμφανίζονται κάθε μέρα μπροστά μας με όλες τις αποδείξεις. Οι αποδείξεις είναι κάθε μέρα στα site, σε εφημερίδες, όχι στα μεγάλα κανάλια γιατί δεν είναι δικά μας. Όλα αυτά λοιπόν τι έχουν γίνει, θα πρέπει να το κατανοήσετε. Και έχουμε και τα οικονομικά εργαλεία τα οποία σας τα έχουμε δώσει. Εκτός τούτου είναι και τα παγκόσμια ταμεία που είναι δικά σας τα χρήματα. Είναι αποδεδειγμένα με χιλιάδες σελίδες. Χιλιάδες να διαβάζετε και να καταλάβετε ποιοι είστε και τι κάνετε. Πρέπει λοιπόν η Ένωση των Ελλήνων να είναι στις επόμενες μέρες γεγονός. Ετοιμάζονται μεγάλα πράγματα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Σιγά σιγά οι εξελίξεις θα πρέπει να μην σας προλάβουν, να προλάβετε εσείς τις εξελίξεις. Η Ένωσή σας θα πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ. Χειροκροτούμε τέτοιες κινήσεις και τιμή μου που είναι τέτοιοι άνθρωποι που οργανώνουν υπερμαραθώνιους και κάθε νοτική κίνηση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ενωθεί, η Ελλάδα θα απελευθερωθεί και θα μείνει στους Έλληνες. Μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πολύ τον Αρτέμη Σόρα. Στο σημείο αυτό με ενημέρωσαν ότι έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον κύριο Λαμπράκη, αλλά έχουμε ένα μικρό θέμα με την εικόνα, οπότε θα έχουμε μόνο ήχο. Αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, καλησπέρα σας. Αρχίζουμε με το ρητό του Σιμονίδη του Κύρου που είναι γραμμένο στην τίμω του Μαραθώνα, καλησπερίζοντας όλους σας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ελλάδας, του ελληνισμού, με το συμβολισμό της μεγάλης νίκης του Μαραθώνα, η οποία το 490 καθόρισε την τύχη του πολιτισμού της Γαίας, καθώς επίσης και την διάσωση της Ευρώπης, του ελληνικού στοιχείου, το οποίο από τότε έχει εμφυτευτεί στην αποκαλούμενη γυραιά Ήπειρο. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνοι, χρυσοφόρων μύδων εστόρεσαν δύναμην. Ο Δήμος του Μαραθώνος ήταν ο μεγαλύτερος Αττικός Δήμος και ήτο πάντα, όπως επίσης και ο Δήμος της Ινώης, του Προβάλλινθου, όπως επίσης και του Τρικόθυμου, ήταν οι τέσσερις Δήμοι οι οποίοι αποτελούσαν την Ιωνική Τετράπολη. Ο Μαραθώνας βεβαίως πήρε το όνομά του από τον Μαραθώνιο Ταύρο, τον οποίον ο Θησέας εθυσίασε εις την Παιδιάδα περίπου 3.000 χρόνια π.Χ. Αυτή είναι μια απλή αναδρομή για την ιστορική μνήμη όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ο συμβολισμός του Μαραθώνα που ήταν πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εφέδρων Εχετλέος έχει μεγάλη σημασία για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας. Το γεγονός ότι ο Μαραθώνας κατέληξε στην Ελευσίνα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι η Ελευσίνα ετυμολογικά σημαίνει η κάθοδος των Ελλανίων, η καλή κάθοδος των Ελλανίων. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία του ανθρωπίνου γένους με τους Ελλανίους εγένετο μέσω των Ελευσινίων μυστηρίων.
Με αυτές λοιπόν τις ιστορικές θα έλεγα αναδρομές θα ήθελα να χαιρετήσω όλους και όλες σας αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες και να σας προσκαλέσω λίγο για να ξυπνήσουμε τις κυταρικές μας μνήμες, να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται με τους εχθρούς εντός των πυλών, με τους μαραθωνομάχους όμως, δηλαδή τους 10.000 Αθηναίους και τους 1.000 Πλατεείς, έτοιμοι να αποδιώξει το δυνάστη. Μην νομίζετε ότι ο δυνάστης της εποχής εκείνης ήταν διαφορετικός από τον σημερινό. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι ο γαμπρός του Ξέρξη ονομαζόταν Μαρδόνιος, που αυτό σημαίνει Μαρδοχαίος, και πιστεύω ότι μπορείτε να έχετε τον συνδυασμό των δύο αυτών μηνυμάτων. Οι ίδιοι λοιπόν οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την Ευρώπη, οι ίδιοι προσπαθούν να το κάνουν και σήμερα. Ο συμβολισμός λοιπόν και η προσπάθεια των εφέδρων, την οποία στηρίζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, σας λέω και αυτό με τα λόγου γνώσεως, ότι η μάχη του Μαραθώνα μένεται αυτή τη στιγμή στην σημερινή εποχή μεταχρονισμένη και όπως σύμφωνα με τον Πλούταρχο, είτε ο Ευκλής είτε ο Θέρσιπος ο Ερχιεύς, ή αν πάρουμε την άποψη του Πλουτάρχου, του Λουκιανού συγγνώμη, ο Φιδιππίδης, και αυτός έχει καθιερωθεί ότι ο Φιδιππίδης ήταν εκείνος ο οποίος μετέφερε το μήνυμα στους άρχοντες των Αθηναίων, και το μήνυμα ήταν το ακόλουθο: χαίρετε νικόμεν. Όχι ναι νικήκαμεν όπως συνήθως είναι αποδεκτό από όλους να ακούγεται. Η πραγματική φράση είναι χαίρετε νικόμεν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλω να δώσω σήμερα σε όλους τους καταπιεσμένους Έλληνες και Ελληνίδες. Αγαπητοί μου συνέλληνες και συνελληνίδες, χαίρετε νικόμεν. Οι εχθροί οι οποίοι ήρθαν εφοδιασμένοι με τα σύγχρονα μέσα κατά επιβολής, καταστολής, καταστροφής, και οι οποίοι μένονται εναντίον του ελληνικού πνεύματος, της Ελλάδος, των Ελλήνων, να είστε σίγουροι ότι θα αποθηθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Μην νομίζετε ότι η μάχη είναι μόνο στο φυσικό επίπεδο. Είναι περισσότερο στο πνευματικό επίπεδο. Δεν προσπαθεί κανένας να πάρει κάτι από κάποιον που δεν έχει τίποτα. Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται κάτω από αυτόν τον ανηλαή πόλεμο, τον πόλεμο ο οποίος έχει σαν στόχο την εξαφάνιση του ελληνικού πνεύματος από τον πλανήτη, για την ουσιαστική και καθολική επιβολή του αποστατικού γένους. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος, αυτή η μάχη, η Μαραθώνια που έγινε το 490 π.Χ., δηλαδή πριν περίπου 2500 χρόνια, αυτή η μάχη επαναλαμβάνεται και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο που τον συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή τον μήνα Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του έτους 2014, το οποίο για την Ελλάδα είναι σημαδιακό έτος, δεν είναι λοιπόν τυχαίο που οι έφεδροι μας αποφάσισαν με το όνομα Εχετλέος, και μάλιστα ο Εχετλέος, για να επανέλθουμε λίγο στην ιστορία, ήταν εκείνος ο άγνωστος πολεμιστής ο οποίος ενεφανίστηκε στη μάχη του Μαραθώνος και πήρε το όνομά του από την έχετλη του αρότρου. Έχετλη ιδιαίτερα σε αυτούς που
μας ακούν και είναι κατάγονται από την Κρήτη, αν θυμάστε καλά, οι παλαιότεροι έχετλοι ή έχεροι ονόμαζαν εκείνο το κομμάτι του αρότρου, το οποίο είναι όρθιο και έχει μία κάθετη μικρή προεξοχή για να μπορεί ο Γεωργός να κρατάει το αλέτρι και να κατευθύνει την ροή του οργώματος. Επειδή λοιπόν είχε ένα όπλο αυτός ο άγνωστος πολεμιστής, ο οποίος ενεφανίστηκε στη μέση της μάχης του Μαραθώνος, από πουθενά, κανένας δεν γνωρίζει από πού προήλθε, χρησιμοποίησε την έχετλη, αυτή την συγκεκριμένη έχετλη, την χρησιμοποίησε και από την έχετλη μας λέει ο Αισχύλος ότι έβγαινε ένα δυνατό φως και το φως αυτό μπορούσε να εξαφανίσει, μας λέει, τους επιτιθέμενους από απόσταση 500 έως 500 μέτρων. Ήταν τόση δυνατή, λέει, η λάμψη η οποία προήρχεται από αυτήν την έχετλη, όπου ο αδελφός του Αισχύλου που έλαβε μέρος στη μάχη του Μαραθώνος ετυφλώθηκε από την λάμψη εκείνης της εχέτλεως. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο γεγονός, ιστορικό γεγονός, το οποίο μας παραπέμπει στην τεχνολογία της εποχής, η οποία ήταν διαθέσιμη και βεβαίως προήρχεται από τους Ελλανίους. Όπως εμφανίστη ο Εχετλέος, με τον ίδιο τρόπο εξυφανίστη και ουδέποτε, μα ουδέποτε πλέον ακούστηκε κάτι γι' αυτόν ή κάποιος τον είδε. Όταν οι Αθηναίοι μετά από την μεγαλειώδη νίκη αποφάσισαν να μάθουν ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος πολεμιστής, έστειλαν στο μαντίο των Δελφών και το μαντίο των Δελφών τους είπε: «Μην ερωτάτε περισσότερες ερωτήσεις, απλώς κάθε χρόνο να τιμάτε τον Εχετλέο». Αυτή λοιπόν την τιμή προς τον Εχετλέο, αυτούς τους ανθρώπους ή τις οντότητες, τους Έλληνες, τους αληθινούς, οι οποίοι ως άλλοι Εχετλέοι σήμερα προσπαθούν να αποθήσουν τα στήφη των Μίδων, των Περσών, δηλαδή των αποστατών, αυτούς λοιπόν θέλουμε να τιμήσουμε σήμερα, και δεν υπάρχει καλύτερη προσωποποίηση από το σύνδεσμο των εφέδρων αξιωματικών. Ήθελα, αγαπητοί μου συνέλληνες, να σας μεταφέρω το μήνυμα της μάχης και να σας πω επίσης το γεγονός ότι νικόμεν, χαίρετε νικόμεν, όπως είπε ο Φιδιππίδης, ή κατά τον Πλούταρχο, όπως είπε ο Θέσιπος ο Αρχιεύς, χαίρομεν, χαίρετε. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεγάλης νίκης στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Να είστε έτοιμοι, γιατί σύντομα θα κληθείτε όλοι, θα κληθούμε όλοι να πράξουμε το καθήκον μας για την αναγέννηση και αναδημιουργία του ελληνικού έθνους. Έχουμε υποχρέωση, έπεσε ο κλήρος σε μας, να είστε εν εκγρηγόρση και στις επάλξεις. Γιατί σύντομα η ροή των γεγονότων θα είναι τέτοια που θα μας επιτρέψει και πάλι να πούμε νενικήκαμε. Να μετατρέψουμε δηλαδή αυτό το οποίο ο Φιδιππίδης είπε, το χαίρεται νικόμεν, σε χαίρεται νενικήκαμε. Με αυτό το παλμό της νίκης θα ήθελα να χαιρετήσω όλους σας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το σύνδεσμο των εφέδρων αξιωματικών Εχετλέως για την ιστορική πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν να αναβιώνουν τις μνήμες, να επαναφέρουν τις κυταρικές μνήμες των Ελλήνων για την μεγαλειώδη νίκη του πολιτισμού, δηλαδή τη νίκη της μάχης του Μαραθώνα. Χαίρετε και ευδαιμονείτε άπαντες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανώλη Λαμπράκη. Να πω ότι μπροστά στο μνημείο του Κυνέγυρου βρίσκονται τα τιμητικά έπαθλα των φέδρων και μπορούν να περάσουν να τα πάρουν. Σε αυτό το σημείο, η ομάδα Central Athens Ballet θα μας παρουσιάσει σε χορογραφία του Θωμά Γκουντή κομμάτια από την ελληνική μυθολογία του Αντώνη Θεοδωρόπουλου. Θα σας πω λίγα λόγια για το τι θα παρακολουθήσετε. Από ένα αέτομα που παριστά τον Απόλλωνα και τις εννέα μουσες του σε σχήμα βέλους, σχήμα που αγαπούσε καθότι και το Ξοβόλος, ξεδιπλώνεται ένας ουράνιος χορός όπου οι μουσες μετατρέπονται σε ικέτιδες για επιστροφή του Θεού Απόλλωνα στην Ελλάδα. Ο Πάνας έρχεται στη σκηνή, μετουσιώνοντας το Θεό του Ήλιου και του Φωτός σε βάκχο, Διόνυσο, και μετατρέπει τις μουσες ικέτιδες σε βακχίδες, που μέσα στην παγανιστική μέθυξη γίνονται οι σύγχρονοι Έλληνες που πλανεμένοι έχουν ξεχάσει το φως, το λόγο και την επιστήμη. Η εμφάνιση της μουσας Τερψιχώρης μέσα στο σκοτάδι του εγώ έρχεται να αφυπνίσει με την υπενθύμηση ιερών χωρών την αγωνιστικότητα και την εγρήγορση που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ενωθεί και πάλι με το φως και το εγώ, που είναι το παν, δηλαδή το όλον, επανασυνθέτοντας την αποθέωση του φόβου με την ακολουθία του, γινόμενη ένα. Thank you.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την ηθοποιό Μάρη Λιώκη που θα μας διαβάσει ένα ποίημα της Γεωργίας Τζίνα με τίτλο «Πινελόπη». Ας την απολαύσουμε. Σε μια στροφή αργέου δρόμου με μοίρα και δυόσμο σε συνάντησα και στεκόσουν εκεί αρχαίγον και ερωτική όπως πάντα. Πινελόπη, η ενέργειά σου υγρή και λαμπερή μαζί έλουσε τον κόσμο στην προσμονή ενός μεγάλου ερχομού. Η άβρα σου εξέπεμπε το μεταφυσικό της φως και μέσα στη φωλιά του στήθους σου μια δύναμη παλόταν συνεχώς, προβάλλοντας σε ολόγραμμα το υπαρξιακό της πάθος. Κάτω από την ιερότητα των πελμάτων σου στέκεται και σε προσκυνά η αρχαίγονη μήτρα των θεών που γεννά πολεμιστές για την ειρήνη και την αγάπη του κόσμου. Ένας ουράνιος θόλος εκτείνεται από τα αριστερά στα δεξιά σου, όπου αρχάγγελοι μνηστήρες σε παράταξη αναμένουν κάθε στιγμή την επιλογή σου, τοξοβολώντας με φως ότι απέμεινε υγρό από τα δάκρυα πάνω στο υφαντό του αργαλιού σου. Θα τους δεις, αναρωτήθηκα. Θα τους δεις, απάντησα αμέσως. Την ώρα που το φως θα σχίσει τα πέπλα της αναμονής, πάνω σε αυτό το υφαντό που υφαίνεις χρόνια με αφοσίωση, θα νιώσεις πως η ώρα έφτασε για τη μεγάλη επιστροφή και εσύ είσαι εδώ για να τη ζήσεις ζωντανή. Στο παλάτι ξεκίνησε η προετοιμασία της γιορτής. Αποσύρισε, Πινελόπη, για να φορέσεις το πιο λαμπρό σου ένδυμα, το πεπρωμένο σου με απλωμένα τα λευκά του φτερά. Βρήκε το δρόμο πίσω στην Ιθάκη. Τώρα θα ακούσουμε τον μουσικό Δημήτρη Ζαφυρέλη σε ένα σόλο κιθάρα και εν συνεχεία μαζί του ο συνθέτης Αντώνης Θεοδωρόπουλος. Ναι, τελικά θα παίξουμε μόνο ένα μαζί με τον Αντώνη για να είμαστε έτσι πιο ζεστά μεταξύ μας και μια άλλη φορά επιφυλασσόμαστε για σόλο. Ευχαριστώ.
συνέχεια ο Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος με το συγκρότημά του θα μας μεταφέρει στον Πόντο και τις χαμένες αλλά ποτέ ξεχασμένες πατρίδες. Πυρίχιος χορός από το ποντιακό χορευτικό συγκρότημα Θριασίου Ποντίων. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, τυχαίνουν και αυτά, άνθρωποι είμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ και οι συνεργάτες μου χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε σε αυτή την εκδήλωση των Ελεύθερων Ελλήνων. Με το τραγούδι που θα σας παρουσιάσουμε, ο I Dance, θέλω να τονίσω ότι είναι ένας ύμνος του ποντιακού ελληνισμού. Και στη συνέχεια, με τον Περίχιο Χορό Σέρα, θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Ένα μήνυμα αφύπνισης και συνένωσης των Ελλήνων. Ευχόμαστε σε όλους εσάς υγεία και ευδαιμονία. Να είστε καλά. Σε παραπέτανε, αϊτέ σε παραπέτανε, ψηλά σα εφουρανιά μου για μαναμάν, που για μαναμάν. Ψηλά σα εφουρανιά μου για μαναμάν, που για μαναμάν. Thank you.
Σετσάνγκη ακόκκινα, η Σετσάνγκη ακόκκινα και το κουδούκνα τ' μαύρον ου για μάνα μάν, ου για μάνα μάν. Και το κουδούκνα τ' μαύρον ου για μάνα μάν, ου για μάνα μάν. Εκράτερε και σαν κάτσα του, εκράτερε και σαν κάτσα του, πάλι καλή βρασόνια σου για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Πάλι καλή βρασόνια σου για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Έλατε στερε στερε. Αιδεμιάδος μας ο κρατής, αιδεμιάδος μας ο κρατής, κάθε με νόθεν κυτερού για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Για δε με νόθεν κυτερού για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Έλα έτσι, έλα έτσι, έλα έτσι. Έλαξαν το νόμο την κοσμή. Έχασαν τη γη στα έψιχα. Να ηλιεύε με φτερώσαν τα βάρια τη ζωή. Έχασαν τη γη στα έψιχα. Να ηλιεύε με φτερώσαν τα βάρια τη ζωή. Πουλωτόφων στα γέννημα των μήνων με φτερώ. Πουνές έξω πρώτος θεέ. Τα παραθύνια νύχτε του ουρανού. Άρρωστα σωράζια τα νεπρά, τα ηλίγια με στεγνά με τα δωμάτια στο κεμπί. Πουρνοτόφω στα βγαίνινο των μήνων, πλέπνετε εδώ που πουρνές έξω πρώτος θεέ, τα παράθυλια νύχνε του ουρανού. Αγαπάς την εμόρφων, λένε με ξανένε με να αγαπάς την εμόρφων. Πες τα μέσα τα λεπτά, τα μαλλιά τα ξαφτά. Πες τα μέσα τα λεπτά, τα μαλλιά τα ξαφτά. Έλα σέρτα. Τώρα ζήσονίεται, περοχήλωνίεται. Τώρα ζήσονίεται, περοχήλωνίεται. Εγώ την αγαπώ, αλλά δεν σε βρίεται. Εγώ την αγαπώ, σίγουρα αντιλύεται. Έλα διέψτε, διέψτε. Thank you.
μιλό κόκκινα. Εδώ η τίνα, είσαι μιλό κόκκινα, είσαι μιλό κόκκινα. Βασιλένα και μορφό βασιλόπουλα, είσαι βασιλόπουλα. Βασιλένα και μορφό βασιλόπουλα, είσαι βασιλόπουλα. Το Δεκέμβριο του 2011 ήθελα να πω αυτά τα πράγματα δύο χρόνια πριν το γράψω αυτό το τραγούδι και ευχαριστώ τον Ιάσονα από εδώ, δεν είμαι μαζί μας ο Ιάσονας απόψε, αλλά είμαι το πνεύμα του σίγουρα που μου έκανε τη σκέψη μου πραγματικότητα. Σαν φτωχό με έκαναν στα ξένα να χαθώ, να μην έχω πέτρα να σταθώ κι όμως να μην φταίει κανείς γι' αυτό, να μην έχω πέτρα να σταθώ κι όμως να μην φταίει κανείς γι' αυτό. Ίσως θέω εγώ που τους πίστεψα, του παιδιού μου το μέλλον λίστεψα. Ίσως θέω εγώ που προδόθηκα κι από τον τόπο μου ξεριζώθηκα.